το τόπο. Γιατί ο καθένας, όποια θέση και αν έχει, αυτό σίγουρα έχει στο μυαλό του. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, το θέμα των Σκοπίων, και η Μέρη θα μας δείξει κάτι που το αποδεικνύει δυστυχώς προς τα έξω, έχει περάσει πια ως Μακεδονία ως προς το όνομα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που... Είναι το έχουν κάνει σημαία οι Σκοπιανοί αυτό που θα δούμε. Ναι. Είναι, δεν είναι καινούριο. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι πριν 6 χρόνια. Ήταν νομίζω Οκτώβριος του 2012. Είναι λοιπόν ένα τηλεπαιχνίδι σε ένα βρετανικό κανάλι. Είναι ένα ζευγάρι εκεί που τους ρωτάει ο παρουσιαστής από πού ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι εθνικότητας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Απαντάει λοιπόν το ζευγάρι. Κάτσε ένα λεπτό να ακούσουμε τον ήχο του. Okay. Είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά νομίζω ναι. Καθένας θα καταλάβει. Ρωτάνε λοιπόν τον άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται και σοβαρός και μορφωμένος και έχει φτάσει και σε ένα μεγάλο ποσό. Άρα 23.000 τερλίνες δικτυακά. Υποδομή γνώσεων και τον ρωτάνε από ποια χώρα, τι εθνικότητα έχει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ακούστε. You go for that. You didn't see an alternative. No. Yeah. We'll go for it. We'll take Greek. You're happy to play? Yes. What nationality was Alexander the Great? Will Greek go green? Oh. I can tell you he was in fact Macedonian. He was born in Pella in 356. Και τους λέει ότι γεννήθηκε στην Πέλα. Το βλέπει. Γιατί προφανώς. Η αλήθεια σου γυρνάει το μάτι, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που παρουσιάζει το παιχνίδι δεν ξέρει ότι η Πέλα είναι στην Ελλάδα. Προφανέστατα. Το θέμα είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν από τη Μακεδονία, αλλά δεν βγήκε η ελληνική σημαία στο κουτάκι, βγήκε η σημαία. Όχι, το Μακεδονία εννοεί τα Σκόπια. Τα Σκόπια εννοεί. Αυτό δηλαδή... θα έλεγα. Βγαίνει η σημαία των Σκοπίων με τον ήλιο της Βεργίνας και ουσιαστικά θεωρεί τον Μέγα Αλέξανδρο Σκοπιανό. Κανονικότατα. Το οποίο μετά. Το πήραν οι Σκοπιανοί και το περιέφεραν σαν ένα φοβερό τρόπαιο, λέγοντας ότι να, εμείς είμαστε οι Μακεδόνες, οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πάει λέγοντας, και δεν είναι ότι το λέμε μόνο εμείς, το λέει όλος ο κόσμος, το λένε και οι Άγγλοι με το τηλεπαιχνίδι. Είναι ομολογουμένως εξοργιστικό όλο αυτό το πράγμα. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου και σας λέω, έχει αξιοποιηθεί. Έχει πολλές χώρες τώρα για να μην κρυβόμαστε και τα μάλα από τους Σκοπιανούς. Μακεδονία την αποκαλούν. Πάμε τώρα στο Γιάννη Καλιάνο που